Σε έξαρση βρίσκονται οι ηλεκτρονικές απάτες στην Ελλάδα, με τους εγκληματίες των κυβερνοχώρων να ανακαλύπτουν συνεχώς νέους τρόπους προσέγγισης των θυμάτων. Ένα ακόμα κρούσμα καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στην Κίσαμο, με πολίτη να πέφτει στην παγίδα των επιτίδιων, που με το πρόσχημα ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων από πρόγραμμα του ΔΔΕ, εξασφάλισαν τους τραπεζικούς κωδικούς του. Με κάλεσαν στο τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι έχω κάνει αίτηση επιστροφής χρημάτων από το ΔΔΕ ΠΑΣ. Αρχικά αρνήθηκα και τότε μου εξήγησαν ότι έχει υποβληθεί από τον λογιστή μου, οπότε πίστηκα. Μου ζήτησαν τον τραπεζικό λογαριασμό μου και τους κωδικούς μου για την κατάθεση των χρημάτων. Ο κλειδαράς πρώτα φτιάχνει το αντικλείδι και μετά το κλειδί. Τα ξέρουνε, δεν τους κάνουνε τίποτα υπό την ανοχή του κράτους. Σας λέω, ο κλειδαράς πάντα κάνει πρώτα το αντικλείδι. Τίποτα δεν είναι ασφαλές. Τίποτα, τίποτα. Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Γιάννης Κουρτάκης εξήγησε ότι αντιλήφθηκε γρήγορα το λάθος του και επικοινώνησε με την τράπεζα, η οποία και μπλόκαρε τον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ η επόμενη κίνησή του ήταν να προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία. Οι απώλειές του περιορίστηκαν σε μια καταβολή λογαριασμού ρεύματος. Χαμός γίνεται μακριά από κάρτες και από μηχανήματα, για να μην έχουν εμπιστοσύνη πουθενά. Είναι πολλά, γίνονται πολλά κρούσματα, έχουν φανεί. Προσοχή θέλει πολύ πάντως. Και στα ίντερνετ, τις παραγγελίες που κάνουν για αυτά, θέλει μια προσοχή. Εγώ το θεωρώ χαζό να δώσει κωδικό ενώ ξέρεις πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2022, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες πολίτες έχασαν περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ λόγω απάτης μέσω συναλλαγών με κάρτες πληρωμών. Η αξία των συναλλαγών απάτης αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δεν κάνω συναλλαγές τέτοιες. Άμα δεν το ξέρω στο τηλέφωνο, το κλείνω κατευθείαν. Οι επιτίδιοι συνηθίζουν να προσεγγίζουν τα θύματα με ψεύτικα email που επικαλούνται τα ΕΛΤΑ ή την εφορία και τους ζητούν να δώσουν στοιχεία των τραπεζικών κωδικών τους με στόχο να προχωρήσουν στη συνέχεια στην εκτέλεση συναλλαγών.